Νέα βέλη κατά της Δύσης εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκεί μετατόπισε την ευθύνη για αυτό που αποκάλεσε συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες του Διεθνούς Φόρουμ για την Ασφάλεια που φιλοξενείται στη Μόσχα. Μια σύγκρουση που η Ρωσία από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε να χαρακτηρίσει πόλεμο, αλλά αποκάλεσε ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε στο παράδειγμα της Ουκρανίας πού οδηγεί η πολιτική να ρίχνουμε λάδι στην φωτιά, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια για ένα νεοναζιστικό καθεστώς, προμηθεύοντάς το με εξοπλισμό, όπλα, πυρομαχικά, στέλνοντας τους στρατιωτικούς συμβούλους και τους μισθοφόρους τους. Τα πάντα γίνονται για να πυροδοτήσουν ακόμα περισσότερο τη σύγκρουση, να συμπαρασύρουν και άλλα κράτη σε αυτήν. Ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας, Λι Σανγκφού, που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη σε Ρωσία και Λευκορωσία, μίλησε στην Σύνοδο και υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούν τα κράτη ανοιχτά και να επιλύονται με μη στρατιωτικά μέσα διαφοράς. Είτε στο Αφγανιστάν, είτε στην Συρία, στην Χερσόνησο της Κορέας, την Ουκρανία ή το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό ζήτημα, η Κίνα έχει δεσμευτεί να προάγει την ειρήνη και τις διαπραγματεύσεις και την οικοδόμηση της μεγαλύτερης διεθνούς συνένεσης. Η Κίνα υποστήριζε ότι είναι ουδέτερη στον πόλεμο της Ουκρανίας, ωστόσο έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ότι προκαλούν την Ρωσία, ενώ παράλληλα δεν ακολούθησε τον δρόμο των κυρώσεων, διατηρώντας ισχυρούς οικονομικούς, διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς με τη Μόσχα.